Bravo. Η μεγάλη γιορτή του εμπορίου ξεκίνησε στην Αλεξανδρούπολη με το πιλωτικό πρόγραμμα Ανοιχτού Κέντρου Εμπορίου να παίρνει σάρκα και οστά. Τα εγγένεια πραγματοποιήθηκαν με κάθε επισημότητα με τον πρόεδρο της Ελληνικής Νομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, Βασίλη Κορκίδη, να παρευρίσκεται στην τελετή. Μπορεί το διαδίκτυο να έχει, λένε, και κάποια κακά και κάποιες δυσκολίες, αλλά μας φέρνει και κοντά. Κάνει τους ανθρώπους να νιώθουν οικεία και να επικοινωνούν ο ένας με τον άλλον αμεσότερα. Αυτές λοιπόν οι εφαρμογές είναι που ελπίζουμε ότι θα βοηθήσουν πολύ καλύτερα σε αυτό το ανοιχτό οίκο εμπορίου, όπως είπαν οι ευχές. Διαμορφώνουμε ένα σύγχρονο αναβαθμισμένο αστικό περιβάλλον, φιλικό στις νέες τεχνολογίες, με παροχή ισχυρού δωρεάν ίντερνετ στους χρήστες της αγοράς. Είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή που σήμερα βρισκόμαστε εδώ, στα εγγένεια του πρώτου Open Mall της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ενός ανοιχτού κέντρου εμπορίου που πραγματικά νομίζω ότι αποτελεί και παράδειγμα προς μίμηση. Κύριε Αντιπεριφερειάρχα, η Περιφέρεια εδώ, ο Δήμος, ο Εμπορικός Σύλλογος, το Επιμελητήριο Εύρου, φίλε Τάκη, κύριε Βουλευτά, πού είναι οι τρεις βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ? Δεν βλέπω κανένα βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, δεν πειράζει. Εντάξει, και δια της απουσίας μπορεί να δηλώνουμε κάτι, δεκτό και αυτό. Ενώνουμε λοιπόν τους κρίκους και δημιουργούμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Σήμερα δεν φαίνεται τι δημιουργήσαμε εδώ, κύριε Πρόεδρε του Εμπορικού Συλλόγου, μάλλον τι δημιούργησες. Εγώ απλά μια αρρωγή είχα. Αυτό που δημιούργησε όμως το είπε πολύ καλά ο Σεβασμιότατος. Στο διαδίκτυο πρόσβαση, δυναμική, ξεκούραστη αγορά για τους καταναλωτές, τους επισκέπτες. Μία ιδέα, ένα όνειρο, το υλοποιήσατε, το κάνατε πράξη. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτή είναι η ικανοποίηση όλων μας, νομίζω. Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα του Εμπορικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης και της Ελληνικής Νομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας που μετατρέπουν την Αλεξανδρούπολη σε μια μεγάλη και σύγχρονη αγορά. Με ενιαία κάρτα αγορών καταναλωτή, με μόνιμες εκπτώσεις και προσφορές, με δικαίωμα εξαργύρωσης των πόνους σε όλα τα συμβεβλημένα καταστήματα του ΜΟΛ και με πολλές παράλληλες δράσεις πολιτιστικού και κοινωνικού χαρακτήρα. Αυτό με λίγα λόγια είναι το Αλεξανδρούπολης Open Mall. Σήμερα είναι μια μεγάλη ημέρα για την Αλεξανδρούπολη και τον Εμπορικό Σύλλογο Αλεξανδρούπολης, καθότι εγγενιάζουμε την πιλωτική λειτουργία των ανοιχτών κέντρων εμπορίου. Μάλιστα πρόκειται για το πρώτο ολοκληρωμένο ανοιχτό κέντρο εμπορίου της χώρας. Για το λόγο αυτό είχαμε την τιμή και τη χαρά να υποδεχθούμε τον πρόεδρο της ΕΣΕ, τον κύριο Κορκίδη, στην πόλη μας προκειμένου να τελέσει τα εγγένεια του Open Mall Αλεξανδρούπολης. Σημειώνουμε το γεγονός ότι τα βλέμματα τόσο του Υπουργείου όσο και των υπολείπων πόλεων και εμπορικών συλλόγων της χώρας είναι στραμμένα σήμερα εδώ, καθότι το παράδειγμα της Αλεξανδρούπολης, το μοντέλο αστικής ανάπτυξης της Αλεξανδρούπολης, καθώς και το ανοιχτό κέντρο εμπορίου της πόλης, αποτελέσει παράδειγμα για τη λειτουργία και των υπολείπων ανοιχτών κέντρων εμπορίου της χώρας, τα οποία θα ξεκινήσουμε τις συζητήσεις από το Πάσχα και μετά. Πραγματικά είναι οι μέρες που κανείς ικανοποιείται για αυτό το οποίο κάνει. Επιτέλους αυτό το οποίο σχεδιάζεις και προσπαθείς να υλοποιήσεις γίνεται πραγματικότητα. Και αυτό είναι ικανοποιητικό. Νομίζω ότι η Αλεξανδρούπολη έχει κάνει πολύ ποιοτική δουλειά σε αυτή την προσπάθεια και θα επεκταθούμε και σε άλλες δραστηριότητες πάρα πολύ σύντομα. Να ξέρετε ότι μέσα στα Open Mall θα ενταχθεί και η τιμόμενη χώρα. Και φέτος είναι 4 τιμόμενες χώρες, 2 εκ των οποίων έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Αλεξανδρούπολη, η Τουρκία και η Ρωσία. Από ό,τι ξέρω θα υπάρχουν τσάρτερς από την Ρωσία προς την Αλεξανδρούπολη και νομίζω ότι θα μπορέσετε να τους δώσετε κίνητρα να ξανάρθουν. Να σημειωθεί πως ο κύριος Κορκίδης επισκέφθηκε και την αγορά της Αλεξανδρούπολης και συνομίλησε με τους επιχειρηματίες.